Γεια σας αγαπημένη μου, είμαι η Πινελόπη. Εύχομαι χρόνια πολλά με υγεία και ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Έστω και από απόσταση είναι σημαντικό να κρατάμε μια επαφή, μια επικοινωνία. Θεωρώ το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Σήμερα σκέφτηκα να σας διαβάσω αληθινές ιστορίες σπουδαίων προσωπικότητων, που με το θάρρος, τη μεγαλοφία τους, τη δημιουργικότητά τους έχουν αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία. Πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο που ονομάζεται «Ο Άτλαντας σπουδαίων προσωπικότητων», που αναφέρεται σε σπουδαίες προσωπικότητες, σε καλλιτέχνες, ιδιοφύειες, συγγραφείς, σοφούς, γενναίους και οραματιστές. Και θα ήθελα σήμερα να ξεκινήσουμε από τον καλλιτεχνικό χώρο και να σας διαβάσω κάποιες ιστορίες προσωπικότητων που άφησαν το δικό του στίγμα στην ιστορία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ιστορία της Μαρία Κάλλας. Είμαι η Μαρία Κάλλας. Είμαι η ντίβα της όπερας. Ήδη από παιδί έχω θαυμάσια φωνή που γοητεύει όσους με ακούνε. Όμως η εμφάνισή μου δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι παχουλή με χοντρά γυαλιά. Έχω την εντύπωση ότι δεν αρέσω σε κανέναν, ούτε καν στη μητέρα μου, η οποία με θεωρεί ασχημόπαπο και προτιμά τη μεγαλύτερη αδελφή μου, που είναι πιο χαριτωμένη και λεπτή, μέχρι που ανακαλύπτει το ταλέντο μου στη μουσική. Σε ηλικία 5 ετών παρακολουθώ πολλή ώρα μαθήματα τραγουδιού. Παρά το γεγονός ότι θα προτιμούσα να παίζω με τα άλλα παιδιά της γειτονιάς στη Νέα Υόρκη όπου κατοικώ. Μοναδική φίλη μου είναι 3 καναρίνια, τα οποία χαϊδεύω τα και λαϊδούν, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω τα μυστικά της μελωδικότητα της φωνής του. Αυτά μου κρατάνε συντροφιά, ενώ ταξιδεύω έναν ολόκληρο μήνα με προορισμό την Ελλάδα, τη χώρα καταγωγής μου, μαζί με τη μητέρα μου και την αδερφή μου, μετά το χωρισμό των γονιών μου. Εκεί, με την ενθάρρυνση της καθηγήτριάς μου, Ελβίρα Ντεχιτάλγκο, εγγράφομαι στο Εθνικό Οδείο. Η εξαιρετική φωνή μου, που μπορεί να περνά από τη μία άρια στην άλλη, χωρίς καμία προσπάθεια, με αναδεικνύει σε ντίβα της όπερας. Πάμε να ξετυλίξουμε το νήμα της ιστορίας μου. Την περίοδο από το 1939 μέχρι το 1945, παρά τον πόλεμο, ερμηνεύω τους πρώτους μου ρόλους ως σοπράνο στην εθνική λυρική σκηνή της Αθήνας και τραγουδώ σε κέντρα για να στηρίξω οικονομικά την οικογένειά μου. Η φωνή μου προκαλεί αίσθηση με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της. Το 1947 ταξιδεύω ξανά, αυτή τη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό την Ιταλία. Κάνω τον ντεμπούτο μου στην όπερα της Βερόνας και πραγματοποιώ την πρώτη μου επιτυχία. Το 1951 τραγουδώ στη Σκάλα του Μιλάνου, τη διασημότερη όπερα του κόσμου. Το κοινό κρατά την αναπνοή του και συγκινείται με τις ερμηνείες μου όπως ακριβώς ονειρευόμουν πάντοτε. Την περίοδο του 1952 μέχρι το 1958, από το Μιλάνο στη Ρώμη, από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, για πολλά χρόνια ενσαρκώνω χαρακτήρες όπως η Βιολέτα, η Λούτσια τη Λαμέρμουρ και η Μίδια. Όμως η ερμηνεία μου στην άρια Κάστα Ντίβα της όπερας Νόρμα είναι αυτή που θα χαρακτεί ανεξίτηλα στις μνήμες όλων. Είναι η διασημότερη τραγουδίστρια όπερας του 20ου αιώνα. Όλος ο κόσμος μου λέει ευχαριστώ μετά, όχι μπράβο. Αυτό που ξέρω να κάνω είναι να τραγουδώ και πιστεύω ότι αυτό κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα. Αυτή ήταν η ιστορία της Μαρία Κάλλας και πάμε τώρα σε έναν άλλο διάσημο καλλιτέχνη, τον Πάμπλο Πικάσο. Είμαι ο Πάμπλο Πικάσο. Είμαι ο πατέρας του κυβισμού. Μένω σε ένα σπίτι με θέα τη θάλασσα, στη Μάλαγα, και το πλήρες όνομά μου αριθμεί καμιά εικοσαριά λέξεις, γι' αυτό προτιμώ να με φωνάζουν απλώς Πάμπλο Πικάσο. Για μένα είναι εξίσου φυσικό να ζωγραφίζω και να μαθαίνω να περπατάω, ενώ η πρώτη λέξη που προφέρω ως μωρό είναι πις, που σημαίνει μολύβι στα ισπανικά.
Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τα πινέλα με τη βοήθεια του πατέρα μου, που ήταν δάσκαλος ζωγραφικής. Στο σχολείο βαριέμαι. Μου είναι πιο εύκολο να ζωγραφίζω τα γράμματα και τους αριθμούς παρά να διαβάζω ή να κάνω αριθμητική. Ενώ όταν με βάζουν τιμωρία σε άδειες αίθουσες, δεν με πειράζει καθόλου, διότι εκεί μπορώ να ζωγραφίζω ανενόχλητος. Σε ηλικία 9 ετών επιδεικνύω με υπερηφάνεια την πρώτη μου ζωγραφιά με έναν ταυρομάχο πάνω σε άλογο. Όταν ο πατέρας μου βλέπει μια από τις αυτοπροσωπογραφίες μου, λέει ότι είμαι πολύ ταλαντούχος ζωγράφος όπως ο Ραφαέλ. Δεν με ενδιαφέρει να ζωγραφίζω όπως ζωγράφιζαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Σπουδάζω στη Βαρκελόνη και μετά στο Παρίσι. Παρ' όλα αυτά, θα χρειαστώ μια ολόκληρη ζωή για να καταφέρω να γίνω ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που ζωγραφίζει σαν παιδί. Πάμε να ξετυλίξουμε το νήμα της ιστορίας μου. Την περίοδο του 1901 μέχρι το 1906, κάθε χρώμα της παλέτας μου εκφράζει ένα συνέστημα. Χρησιμοποιώ το μπλε, το χρώμα της λύπης, για να ζωγραφίσω φτωχά παιδιά και ζητιάνους. Όταν ο πόνος περνάει, χρησιμοποιώ ροζ χρώματα στους ακροβάτες, στους αρλεκίνους και στους χορευτές μου. Την περίοδο από το 1907 μέχρι το 1917, κοιτάζω τα πράγματα και τους ανθρώπους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από μπροστά, από πίσω, από κάτω, από πλάγια. Στη συνέχεια, μεταφέρω τις διάφορες αυτές οπτικές γωνίες στους καμβάδες μου, όπως τα κομμάτια ενός παζλ. Τα τοποθετώ ακολουθώντας το ένστικτό μου, το ένα πάνω στο άλλο, με όλες τις γωνιώδεις γραμμές των κύβων. Το 1937 η χώρα μου σπαράσεται από έναν φοβερό πόλεμο και οι γερμανικές βόμβες σκοτώνουν δίχως έλεος γυναίκες, παιδιά και ζώα. Όλα αυτά τα αποτυπώνω στον πίνακά μου με τίτλο «Γκερνίκα», στον πρέσβη της Γερμανίας που με ρωτά αν εγώ ζωγράφισα τον πίνακα, απαντώ «Όχι, εσείς», θέλοντας να καταγγείλω έτσι τον μαζικό βομβαρδισμό της βασκικής πόλης Γκερνίκα το 1937. Το 1949, γεμάτος ενέργεια, ακολουθώ φρενήρης ρυθμούς. Έχω πλέον γίνει μύθος και δεν σταματώ να πειραματίζομαι. Από τις παιδικές μου αναμνήσεις αντλώ τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου «Το Περιστέρι της Ειρήνης», που γίνεται σύμβολο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή ήταν η ιστορία του Πάμπλο Πικάσο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η θεματική με έτσι, σπουδαίες προσωπικότητες και θα συνεχίσουμε και την επόμενη φορά να μάθουμε και για άλλους ανθρώπους που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας αγαπώ πολύ. Γεια σας!